Τη μοναδική ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό συγγραφέα παιδικών βιβλίων, τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, θα έχουν μαθητές, γονείς και κοινό το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στην Κοζάνη. Ο γνωστός συγγραφέας θα επισκεφθεί το 17ο Δημοτικό Σχολείο μετά από πρόσκληση του σχολείου, στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών. Βεβαίως, έχω πάει σε αρκετά άλλα σχολεία με διάφορα άλλα προγράμματα, τα οποία τρέχει και το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Το κάθε σχολείο για μένα είναι μια διαφορετική εμπειρία και πάντα υπάρχει το δούνε και λαβήν. Υπάρχει χημεία με τα παιδιά, με τους μαθητές. Δίνω και παίρνω, δίνουν και παίρνουν και οι μαθητές. Οπότε όλοι βγαίνουμε κατά κάποιο τρόπο ωφελημένοι από αυτή τη συνάντηση. Το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου εφαρμόζεται φέτος για πρώτη χρονιά σε 900 δημοτικά σχολεία της χώρας. Οι μαθητές διαβάζουν ένα βιβλίο και στη συνέχεια καλούν τον συγγραφέα για να συζητήσουν μαζί του γύρω από το βιβλίο αλλά και διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Το βιβλίο που επέλεξε να διαβάσει το 17ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης είναι Τα Χνότα στο Τζάμι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που διάλεξε αυτό το βιβλίο, δεδομένου ότι νόμιζα ότι είναι ένα βιβλίο για μεγαλύτερα άτομα, δηλαδή για παιδιά γυμνασίου και λυκείου, αλλά να τώρα που το διαβάζουν άνετα από ό,τι κατάλαβα και παιδιά του Δημοτικού, και θα συζητήσουμε πάνω στα θέματα που θίγει το βιβλίο. Ο Βασίλης Παπαθεοδόρου δηλώνει πως έχει εντυπωσιαστεί πολλές φορές από τα παιδιά και τις συζητήσεις που έχει κάνει μαζί τους, αφού δεν είναι λίγα αυτά που ξεφεύγουν από τις κοινότυπες ερωτήσεις. Κάτι τέτοιο αναμένει και από τους μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, αφού η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου εξέπληξε ευχάριστα τον συγγραφέα. Μου έχουν κάνει ερωτήσεις του στυλ αν πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει μια επανάσταση εντός εισαγωγικών από τα παιδιά. Ή υπάρχουν άλλες φορές που με έχουν συγκινήσει παιδιά, διότι ξέρω, έχω μάθει εκ των υστέρων, ότι παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο. Τώρα μιλάμε για μαθητές γυμνασίου και λυκείου κατά κύριο λόγο. Και όμως όταν τους επισκέφτομαι είναι αυτά τα παιδιά τα οποία θα δείξουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μετά, ενώ θεωρούν το διάβασμα ως αγκαρία, ή ως κάτι, το διάβασμα λογοτεχνικού βιβλίου ως αγκαρία ή ως κάτι υποχρεωτικό, μετά από αυτή την επίσκεψη μαθαίνω από τους καθηγητές ότι πηγαίνουν στις σχολικές βιβλιοθήκες και ζητάνε και άλλα βιβλία άλλων συγγραφέων να διαβάσουν. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση και ανταμοιβή για μένα και για τον οποιονδήποτε άλλο στη θέση μου. Η συνάντηση του συγγραφέα με τους μαθητές του σχολείου θα γίνει στη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου στο 17ο Δημοτικό Σχολείο της Κοζάνης. Η εκδήλωση θα προβληθεί διαδικτυακά και θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον συγγραφέα μέσω mail.